Κύριε Τσίκα, ε... Ε, να, να εκφράσω την, τη βαθιά μου θλίψη για το, για το τραγικό αυτό γεγονός, ε, κύριε Καλέτσια, και ίσως είναι τραγική βέβαια, αλλά ίσως είναι μια καλή αφορμή να συζητήσουμε λίγο σοβαρά το, την αντιμετώπιση, τον τρόπο διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματο και από τη χώρα μας. Ε, Δίνετε τι... μια καλή πάσα γιατί ναι. και τις προηγούμενες ημέρες Αλλά και πριν από δύο μέρες μιλήσαμε εδώ από αυτό το βήμα Για τη συμφωνία που έφερε η Σουηδική ναι. Προεδρία Όσον αφορά το ναι. μεταναστευτικό ναι. ε, Υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία Βέβαια οι δύο χώρες οι οποίες ε, έχουν ακραίες κυβερνήσεις Η Πολωνία και η Ουγγαρία δεν την υπέγραψαν Όπως και κάποιες άλλες χώρες δεν μετήχαν Αλλά το θέμα είναι ότι θα πάρει Τη κοιτάει τώρα η Ισπανία. Η Ισπανία είναι σε προεκλογική ε, περίοδο. Ανάλογα με το ποιο θα είναι στην κυβέρνηση. Είναι, ναι. κάπως, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε ότι κάποια στιγμή πρέπει η Ευρώπη να δει σοβαρά το μεταναστευτικό. Κοιτάξτε, πρέπει, 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 <coughs> να, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Προφανώ πρέπει να υπάρχει έλεγχο ε, συνόρων χερσαίων και θαλασσίων. Αλλά ταυτοχρόνω πρέπει να διασφαλίζονται νόμιμες ασφαλείς δίωδοι για όποιον επιθυμεί να υποβάλει τα χαρτιά του για υποβολή ασύλου. Δεν σημαίνει ότι θα γίνουν οπωσδήποτε αποδεκτά. Αυτό θα εξαταστεί, αλλά πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τα υποβάλει. Αυτό μα υποχρεώνουν, για αυτό μα υποχρεώνουν οι διεθνεί και ευρωπαϊκέ συνθήκε. Δεν Προφανώς. είναι κάτι το οποίο το λέτε εσεί ή εγώ. Ή, Προφανώς. έτσι. Προφανώς. Λοιπόν, μα υποχρεώνουν και γι' αυτό και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά και όσον αφορά τον Εύρο και όσον αφορά ε, τη θάλασσα. Διότι όταν δεν υπάρχουν ασφαλεί και μόνιμε δίωδοι, τότε οι πρόσφυγε, οι, οι μετανάστε προσπαθούν να βρουν ολοένα και πιο επικίνδυνου ή αυτοί, αυτοί, αυτοί που, που του διακινούν. Όχι, okay, κάποιοι άλλοι προσπαθούν, προσπαθούν, προσπαθούν και βρίσκουν ολοένα και πιο επικίνδυνε. Ναι. Δυόδει να περάσουν με αποτέλεσμα να έχουμε είτε πνιγμού στον Εύρο, είτε πνιγμού στο Αιγαίο, είτε ε, στη θάλασσα κτλ. Φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Υπάρχουν Όχι και άλλε χώρε που δέχονται προσφυγικέ Και μεγαλύτερε, ακριβώ και μεγαλύτερε προσφυγικέ ροέ. Δηλαδή η Ιταλία, ειδικά από τι βόρειε Αφρικανικέ ακτέ, η Ισπανία, η Μάλτα, δέχονται πολύ μεγάλε. Δεν δέχεται η Ελλάδα πάρα πολύ. Αλλά είναι, 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 είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρύβουμε τα μάτια μα και να λέμε ότι φταίνε μόνον οι διακινητές. Φυσικά αυτά είναι. Αλλά όσο υπάρχει ανάγκη ανθρώπων να μετακινούνται, έτσι. Αυτό το θέμα δεν μπορεί να κλείνει κανεί τα μάτια και να λέει: Εντάξει, τώρα πέθαναν 60, πνιγήκαν 100, έγινε το ένα το άλλο. Υπάρχουν τρόποι ανθρωπιστικέ, νόμιμε, ανθρωπιστικοί, νόμιμοι με του οποίου μπορεί να διαχειριστούμε αυτό το, αυτό το θέμα. Θα δούμε και πού θα καταλήξει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αργή λίγο ακόμα. Αργή λόγω Δη... τη Προεδρία. Προ... Δεν είναι αργή. μόνο τη Προεδρία, ναι. να το, το ευκρινίσω αυτό, yeah. γιατί γίνεται μια συζήτηση σαν να καταλήξαμε. Όχι Α... επί τη αρχή. Α... Ναι, ακριβώ. Τώρα κατέληξαν. Οι κυβερνήσεις σε μία θέση με βάση την οποία θα διαπραγματευτούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βασικό ρόλο ε, σε αυτό το πράγμα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει άλλου στόχου και άλλε επιδιώξει. Όχι κακέ. Θέτει και εννοώ άλλε προτεραιότητε σε σχέση, και του, σε σχέση ανά, ανάλογα, με τι κυβερνήσει. Ακριβώ. Άρα, ουσιαστικά ποιες, το χρονικό όριο, εάν προχωρήσει, ναι. θα είναι μέχρι του χρόνου τη Ευρωεκλογή. Δηλαδή μέχρι του χρόνου Μάιο-Ιούνιο του 2024. Επομένω ναι, επομένως δεν είναι κάτι που είναι άμεσο πούμε, να γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα σε εισαγωγικά δικά μα. Κύριε Τσίκα, δύο οι αναθεωρητέ στον σύγχρονο κόσμο, τουλάχιστον το δικό μα σύγχρονο κόσμο, Πούτιν και Ερντοάν. Το... Να ξεκινήσουμε από τον πρώτο, τον Πούτιν. Πώ σα ακούστηκε αυτό που είπε και ο Μωυσής πριν από λίγο ε, για το ότι έχουμε λήψει σε εξελιγμένα οπλικά συστήματα. Αυτό δεν είχε ακουστεί μέχρι τώρα ποτέ mm. από το στόμα του κύριου Πούτιν. Ναι, το είχαμε όμω διαπιστώσει από τι πρώτε μέρε τη Ρωσική Εισβολή. Δεν έχει ακουστεί αυτό. Ναι, λοιπόν. ναι αυτό, αυτό, συμφωνώ. Έτσι ναι, Δεν είχε γίνει αποδεκτό. Από... Δηλαδή, ναι. Επίσημα, είχε, αλλά το είχαμε διαπιστώσει. Ναι. Βλέπαμε δηλαδή βολευτοί πυράβλου <laughs> κλπ. οι οποίοι πέφτανε λίγο, να το πω λίγο λαϊκά, λίγο στο γάμα του Καραγκιόζη. Έτσι. Και αυτό ήταν και ένα πολύ σοβαρό θέμα, διότι είχαμε, έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε, είπατε προηγουμένω το παράδειγμα τη Οδυσσού, έχουμε υπερβολικά μεγάλη Υπερπολικά μεγάλο ποσοστό αμάχων θυμάτων σε σχέση, α πούμε, με τι στρατιωτικέ δυνάμει. Ε, αυτό βέβαια δεν είναι μόνο ατυχία. Εγώ πιστεύω ότι ω ένα βαθμό οι περισσότεροι στόχοι που, που έχει ο Ρωσ... οι ρωσικέ ενόπλε δυνάμει είναι πολιτικοί παρά στρατιωτικοί. Δηλαδή θέλουν να εκφοβήσουν τον πληθυσμό, θέλουν να στείλουν το τάδε μήνυμα. Ε, και καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα θα χτυπηθούν πολιτικοί στόχοι, σπίτια, σχολεία, άμαχοι, κάτι το οποίο έχει ανεβάσει πάρα πολύ το ποσοστό των μάχων σε αυτόν τον πόλεμο. Είναι πραγματικά τραγικό. Έτσι κι αλλιώ απαγορεύεται από, τους, από το διεθνέ δίκαιο του πολέμου το να πολιτικού στόχου ή, ή να γίνονται άμαχοι. Ε, στόχη. Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι ε, ε, στα θέματα υψηλή τεχνολογία και ακρίβεια των στόχων δεν είχαν υψηλά ποσοστά επιτυχία από τι πρώτε μέρε. Το είχαμε δει αυτό ε, τη ε, της ρωσική εισβολή. Οι, οι Ρώσοι κάνουν ένα πόλεμο λίγο στυλ, ε, στυλ Δευτέρου, για να μην πω και πρώτο Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή χαρακώματα, βαρύ πυροβολικό να Μπορούμε ε, να το πούμε ε, πόλεμο φθορά. Να, να χτυπάει. Προ το παρόν δεν, δεν έχει εξελίξει, μπορεί και να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε πόλεμο φθορά. Δηλαδή να είναι μια παγωμένη. Η σύγκριση, η οποία κατά καιρού θα επανέρχεται. Α πούμε, έχετε παρακολουθήσει κι εσεί πολύ καλά το, το Ναγκόρνο Καραμπάχ ανάμεσα στην Αρμενία και δεν Ζερβαϊτζάν, πάνω από 20-30 χρόνια θέμα. Κατά καιρού παγώνει, κατά καιρού, α πούμε, επανέρχεται. Προ το παρόν δεν είμαστε σε αυτό. Προ το παρόν, κατά τη γνώμη μου, είμαστε σε μια φάση τώρα που ο καιρό και σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την περιοχή έχει βελτιωθεί, γιατί εκεί είναι βαρύ ο χειμώνα. Θα έχουμε προσπάθεια του Πούτιν να δείξει και στο εσωτερικό του και στη διεθνή κοινότητα ότι Παραμένει στο παιχνίδι παρά του πενιχρούς σε σχέση με του προσδοκόμενου στόχου που έχει κατορθώσει mm -hmm. να πετύχει και οι Ουκρανοί θα συνεχίσουν πρώτον να μείνονται και δεύτερον να ανακαταλάβουν εδάφη, δικά του εδάφη, έτσι ώστε αν φτάσει κάποια στιγμή στιγμή τη διαπραγμάτευση να είναι σε όσο και πιο καλύτερη ας πούμε, θέση μπορούν Α, να είναι. Απολύτως αντιληπτό λοιπόν. Άρα, μέχρι τον ερχόμενο χειμώνα, να το πω λίγο για να συνοδομήσω, τον επόμενο χειμώνα, εγώ πιστεύω θα έχουμε κλιμάκωση του πολέμου και των επιχειρήσεων. Κλιμάκωση λέτε, ναι, όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. όχι... Σε... κάποια αντίδραση. Θα και μια. επιθέσεις και αντιπιθέσεις Μάλιστα. και ρωσικές και ουκρανικές σε μεγάλη κλίμακα Μάλιστα, άρα και θα περιμένουμε τα χειρότερα μάλλον είναι μπροστά μας, άμα μου λέτε ότι θα υπάρξει κλιμάκος, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει... Τώρα να σκεφτεί, ανοίγει, τώρα το... Ανοίγει το μέτωπο για φέτος. Όταν κάποιο από τα δύο αυτά θηρία αρχίζει και είναι πιο πληγωμένος, ενδεχομένω να είναι και πιο επικίνδυνος. Αυτό είναι αυτά. ένα θέμα το οποίο πρέπει κανείς να το δει. Φυσικά, για να δούμε πω, κύριε Έτσικα, όμως τον δεύτερο αναθεωρητή, ο Ερτογάν, διαβάζω εδώ μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσων ότι μετριάζει πολύ τις προσδοκίες του ΝΑΤΟ για είσοδο της Σουηδίας στην συμμαχία. Παρότι η Σουηδία Κάτι, έκανε κάτι που δεν το συνηθίζει. Ε, θα εκδώσει κάποιον υποστηρικτή του ΠΚΚ, ο οποίο ήταν στο έδαφο τη Σουηδία. Δεν είναι κάτι που το, ναι. που το συνηθίζει η Σουηδία. Παρ' όλα αυτά, διαβάζω εδώ από το, από το Γαλλικό Πρακτορείο το δηλώσει γενικότερα των Τούρκων ότι μην περιμένετε πολλά πράγματα για την ιστορία τη Σουηδία. Ναι, έκανε μια δήλωση ο κύριο Καλίν. Mm -hmm. ο οποίο υπενθυμίζει ότι ήταν ο βασικό πολιτικό και διπλωματικό σύμβουλο Και κ. Κ. τώρα είναι ο τη Μύτη. Ακριβώ έχει τοποθετηθεί. Επικε... Ε, παίζει, παίζει, παίζει σημαντικό ρόλο. <laughs> πολιτικό, θα, θα τον παίρνει πάλι μαζί του, μαζί με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών στι αποστολέ, ό,τι έκανε και με τον κύριο Φιντάν. Έτσι, άρα δείχνει ότι παίζει αυτή η ομάδα. Έτσι, κοιτάξτε. Καλά, δεν άλλαξε η ομάδα. Η ίδια είναι απλώς... Ακριβώ. Αυτή η σαν... ομάδα έχει ενισχυθεί κυρίω οι πολύ στενή. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, έκανε την εξή δήλωση, είπε ο κ. ε, για τώρα, κάπω χρησιμοποιήσει μια, ένα χρονικό προεζορισμό, ε, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει εξέλιξη για το θέμα τη Σουηδία. Ναι, αλλά στα 15 μέρε είναι το βίντεο. Ναι, ναι, αυτό εννοεί. Νομίζω ότι προειδοποιεί ότι για τώρα είναι λίγο είναι λίγο πρόωρο. Ναι. Να το πω και λίγο διαφορετικά, κύριε Καλέτση. Είναι πολύ κοντά η προεκλογική περίοδο τη Τουρκία. Δηλαδή, όταν ο κύριο Ερντογάν έλεγε ότι, ότι δεν θα γίνει αποδεκτή, άρα δεν μπορεί να κάνει, α το πω, την κολοντούμπα, να το πω έτσι, ε, τόσο, ποσή. Εκτό και αν του δίνανε κάποιο πολύ σοβαρό αντάλλαγμα το οποίο θα μπορούσε να το πουλήσει σε εισαγωγικά μέσα στη χώρα. Π.χ. με του F-16 τα, τα F-16 τα αμερικανικά αεροσκάφη κτλ. Τα, ε, τα οποία είναι ακόμα σε μια συζήτηση, ακόμα σε διαπραγμάτευση, ίσω δεν μπορεί. Να, να δείξει και γι' αυτό προειδοποίησε. Ε, ήταν όμω ήπια. Δηλαδή, είπε για τώρα δεν μπορούμε. Ναι. Δηλαδή Δεν το απέκλεισε για το μέλλον, αν δει κανεί τη διατύπωση. Είμαι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα γίνει αποδεκτή Καλά, και δε... από την Τουρκία έτσι η Σουηδία. Ναι. Δεν νομίζω να αργήσει πάρα πολύ, αλλά τώρα επειδή είναι ακριβώ. Δεν το Ένα ναι, μήνα μετά τον δεύτερο γύρο των τουρκικών εκλογών, το βρίσκω λίγο δύσκολο. Δεν το βλέπετε. Είναι συγκεκριμένη ναι. η ερώτηση. Δεν το βλέπετε ναι. να γίνεται στην σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ στο Σε αυτή, την... αυτή την ερώτηση απάντησα. Ναι, ναι. Ε, λέω ότι το βρίσκω λίγο δύσκολο. Εκτό και αν τι παραμονέ ή και Εντό τη Συνόδου, με τι επαφέ που θα κάνει υπάρξουν... ο, ο, ο κύριο Εντογάν, πιθανόν με, με τον κύριο Μπάιντεν κλπ. Εκεί πέρα υπάρξει κάποιο πολύ σοβαρό αντάλλαγμα. Και Εάν δεν υπάρξει, ναι, γι' αυτό νομίζω ότι έγινε και αυτή η προειδοποίηση, για να προετοιμάζει λίγο το, ε, το κλίμα, χωρί να το αποκλείσει σε καμία περίπτωση για το μέλλον. Θα για το προσεχέ μέλλον, μιλάμε. Θα ήθελα όμω να, 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 να επικαλεστώ και την εμπειρία σα. Βέβαια, να πω ότι η Σουηδία ήδη. Νομίζω. ήδη ήδη ουσιαστικά έχει. εμέσω ε, μην σαφώ είναι. Έτσι, ε, 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 ε με, ναι, με τον Άτο, το ΝΑΤΟ. είναι και το τυπικό. έχει και πολιτική και συμβολική αξία. Αλλά ήδη έχουν συνδεθεί οι ενόπλε δυνάμει. Το L2 L2 2023 μετέχει. Ναι, χαμπορικά. τώρα πρόσφατα γίνεται, με ορί και αυτέ τι μέρε δεν ξέρω αν έχει τελειώσει μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ στη, στη Βόρεια και στη Βαλτική Θάλασσα, στην οποία συμμετέχει Αυτό, το, ε, η Σουηδία ακριβώ. Ακριβώς, και έχουν γίνει και, συμφωνίε, π.χ. έχει διακηρύξει η Αμερική, η Αμερικανική ναι, η Μεγάλη Βρετανία, οι μεγάλε ανατολικέ χώρε ότι εμεί θα υπερασπιστούμε τη Σουηδία σαν να ήταν μέρο του ΝΑΤΟ, εάν δεχτεί επίθεση. Θέλω να επικαλεστώ λοιπόν την εμπειρία σα για τον αναθωρωτισμό που έλεγα στην αρχή του, του Ερντογάν, γιατί βλέπω, διαβάζω οι δηλώσει οι οποίε μεταδίδονται και μέσα του Ανατολού, που είναι το επίσημο όργανο τη ε, τουρκική κυβέρνηση του Πρακτορείου Ειδήσεων του Ανατολού. Ε, Σταματήστε να εξοπλίζεστε. Λάξτε. Αυτό, αυτό μα λέει. Άκουσα τη δήλωση. Το Αιγαίο, θάλασσα ειρήνη. Ακούστε. Άκουσα τη δήλωση όταν ερχόμουν, γιατί είναι την... Τώρα, τώρα, τώρα έγινε. Πρόσια, ναι. Από... Τώρα, που... δηλαδή, μέσα στη μισή ώρα. Κοιτάξτε, ε, ήταν γενικά μια θετική δήλωση, πρέπει να σα πω. Γιατί τι έλεγε η δήλωση. Έλεγε ότι εμεί ουσιαστικά προανήγγειλε συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Βίλνιου. Που θα γίνει η συνάντηση κορυφή στον Άντο. Ε, είπε ότι δεν θα αποφύγουμε συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ότι ο κύριο Μητσοτάκη μα πήρε τηλέφωνο, μα είναι χάρη για την εκλογή μα και γι' αυτό εμεί δεν θα αποφύγουμε. Άρα ουσιαστικά προαναγγέλει την, ε, τη συνάντηση και λέει, και, λέει, ότι εγώ είμαι ο Ερντογάν. Αυτή είναι η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ειρηνικού σκοπού το ο έχει ειρηνικού σκοπού. Τι χρειάζεστε ας πούμε να παίρνετε όπλα, σα τα δίνουν οι Αμερικανοί ε, τζάμπα, ε, χωρί να πληρώνετε. Γιατί τα παίρνετε αυτά τα όπλα, ουσιαστικά ε, κάνει το στήλο ότι. Βέβαια, εμεί δεν έχουμε ειρηνικό σκοπό. Γιατί, το, γιατί κάνετε αυτού του υπερβολικού εξοπλισμού, Δηλαδή δεν το έθεσε ω προπόθεση, το, το, το συνοδεύει. Κοιτάξτε, ο, το γεγονό όμω ότι τηρείται αυτή η ομαλότητα. Που έχουμε εδώ και πολύ αρκετό καιρό με, τη, με την Τουρκία. Ε, ε, τηρείται το μορατόριο στρατιωτικών ασκήσεων στο Αιγαίο. Και μάλιστα η Τουρκία ακύρωσε την, την άσκηση θαλασσόλικο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη αεροναυτική άσκηση. Που... Που ένα κομμάτι τη ήταν πριν από τι ημερομηνίε για τι οποίε υπάρχει συμφωνία για το moratorium να μην γίνονται ασκήσει στα διεθνή ύδατα και στο διεθνή ενέριο χώρο του Αιγαίου, ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Τουρκία. Δηλαδή κάνει ορισμένα διαβήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το πλαίσιο, κύριε Καλετσίκα. από εκεί και πέρα οι θέσει και τη Ελλάδα και τη Τουρκία, των επισήμων πλέον, παραμένουν προ το παρόν οι ίδιε. Λοιπόν, αλλά... αυτή η φιλοειρηνική ρητορική λοιπόν, που περάσαμε από την φιλοπολεμική, φιλοειρηνική λοιπόν, ερηνική, ε, ρητορική του Ερντογάν. Ε, εκπορεύεται από την αδυναμία του να πάρει οπλικά συστήματα γιατί δεν μπορεί να πάρει τα F-35, είναι μπλοκαρισμένα. Τα F-16, για να βάθμιστε τον F-16, είναι μπλοκαρισμένα. Η, η Ρωσία εδώ δεν έχει δικά της τα προμηθεύσει τους, τους, η Ρωσία. τους Τούρκους. Οι Κινέζοι δεν συνηθίζουν. Να κάνουν εξαγορέ ή εξαγωγέ οπλικών συστημάτων. Από πού θα τα πάρει. Κοιτάξτε, κοιτάξτε όλα κύριε κυρία Γκαλίτσι. Εννοείται. Ραφάλ αποκλείεται να πάρει, έτσι, δεν νομίζω ότι είναι μία Εννοείται. Λίγη. Δηλαδή, ανάγκα και θα υπήθονται. Αυτό, ναι. είναι, αυτό είναι προφανέ. Το, το θέμα είναι το αντικειμενικό αποτέλεσμα είναι θετικό. Μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα προοπτικά yeah. να μειώσει κι αυτή τα υπέρογκο εξοπλιστικά προγράμματα, που ήταν ένα βασικό παράγοντα λόγω του οποίου βρεθήκαμε στο κατόφλι τη χρεοκοπία το 2010 και να μπορέσει να διαθέσει κονδύλια για την κοινωνική ανάπτυξη, ναι. για την ευημερία των πολιτών της χώρας μας. Αυτό είναι το βασικό τώρα. Ο καθένας έχει κίνητρα και αναγκαιότητες που τον οθούν σε αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Εγώ λέω ότι εάν επιχειρήσουμε, εγώ πιστεύω για τα επόμενα 1,5-2 χρόνια που ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Τουρκία υπάρχουν εκλογικές αναμετρήσεις. Και ακόμη δεν θα έχουν γίνει οι εκλογέ στην Αμερική, να το πω έτσι. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία. Και ένα ο διάλογο, αν μπορέσουμε δε να ξεκινήσουμε και τη διαδικασία ναι. επίλυση των ελληνοτουρκικών ναι. διαφορών, είτε μέσω απευθεία διαπραγματεύσεων, είτε με προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Μάλιστα, κύριε Τσίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ. για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλά σα μεσημέρι.